Ένας χορευτής τώρα από τα Χανιά, ντύθηκε Άγιος Βασίλης και χόρεψε πού, Εύη? Στον Ομαλό. Και χόρεψε στον Ομαλό. Στα Μια χιόνια. Όμορφη κίνηση, όμορφη πρωτοβουλία που κακά τα ψέματα διαφημίζει και όλη την περιοχή εκεί. Βλέπουμε και το μας σχετικό... βάζει και στο κλίμα. Ακριβώς. Μιλήσαμε για viral βίντεο εκεί στη Μόσχα του Έλληνα με τον Μπουζούκι. Αυτό και αν έχει γίνει viral σε όλη την Κρήτη. Μάλιστα, βλέπουμε χαρακτηριστικό, βλέπουμε κάνει και τα δικά του εκεί. Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε τον χορευτή, τον Κώστα Παγώνη. Και, Εύη. Και ο Γιώργος Ντουρλουντάδος που βοήθησε στο να τραβηχτεί αυτό το βίντεο. Βρίσκονται στα Χανιά, βέβαια, για ευνόητους λόγους. Να σας ευχαριστήσουμε και τους δύο. Ένα πολύ μεγάλο μπράβο για την πρωτοβουλία. Κώστα, να ξεκινήσω με σένα. Όμορφη κίνηση, χριστουγεννιάτικη κίνηση. Διαφημίζει και την περιοχή, διαφημίζει και την παράδοση. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καταρχήν, χρόνια πολλά. Ευχαριστούμε για την όμορφη πρόσκληση που μας κάνατε. Δεν ήταν. Δηλαδή, δεν μπορούσαμε να μην ανταποκριθούμε στην πρόσκλησή σας. Δική μας η χαρά. Δηλαδή, πραγματικά, σας χαίρομαι και σας εκτιμά πάρα πολύ. Ήταν κάτι το διαφορετικό. Δηλαδή, πήγαμε. Ήθελα εγώ βασικά να ντυθώ Άγιος Βασίλης. Με λίγα λόγια, να δώσω αυτή τη χαρά και την ελπίδα, γιατί αυτό μας λείπει. Κοίτα, μας έβαλε στο κλίμα και των Χριστουγέννων, με τα ρούχα έτσι και τη στολή του Άγιου Βασίλη, αλλά και στο κλίμα που πρέπει να διατηρήσουμε της κριτικής παράδοσης. Έτσι ακριβώς, ότι πρέπει να μην ξεχνάμε τα ήθη και τα έθιμα και την ιστορία του τόπου. Μπράβο, απ' την άλλη όμως είχες και ένα συμπαραστάτη και έναν άνθρωπο, τον Γιώργο, ο οποίος ήταν πίσω από τις κάμερες. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα για μένα. Χρόνια πολλά, με υγεία, αγάπη και ανθρωπιά σε όλο τον κόσμο. Ποιος το ζει περισσότερο, αν μπορούμε να δούμε λίγο τα πλάνα πάλι εκεί με το χορό του Κώστα. Ποιος το ζει περισσότερο, Γιώργο, αυτός που χορεύει ή αυτός που απολαμβάνει και είναι θεατής, τι πιστεύεις? Ο μάγος με τα δώρα είναι ο Κώστας. Εγώ τον βοηθάω. Εγώ είμαι από Χίο, απλά γουστάρω το ό,τι βλέπω εδώ στην Κρήτη, ναι, και θέλω να είμαι δίπλα τους σε κάθε του βήμα. Μπράβο, μπράβο. Κώστα, τι σημαίνει κριτική παράδοση? Κριτική παράδοση για μένα σημαίνει πολλά, δηλαδή, δηλαδή σεβασμός, αξιοπρέπεια, αγάπη, τι άλλο να σου πω. Πολιτισμός. Πολιτισμός. Και αυτά είδαμε στα σχόλια κάτω από το βίντεο, γιατί ανέβηκε όπως είπες Νίκο και έγινε viral. Ακριβώς, ναι. Και είδαμε πολύ όμορφα σχόλια από κάτω, με ανθρώπους έτσι να συγχαίρουν και τους δύο και την προσπάθειά σας και το χορό και την πολύ όμορφη εικόνα που μας μεταφέρατε μέσα από το τοπίο και από τον Ομαλό, γιατί εμείς εδώ στην πόλη δεν έχουμε δει χιόνια, αλλά ευτυχώς υπάρχετε κι εσείς και μας μεταφέρετε ωραίες εικόνες. Εμείς προσπαθούμε το καλύτερο και προβάλλουμε όλα τα χωριά της Κρήτης για να βγει ένα αποτέλεσμα. Ότι να λέμε ότι είμαστε εδώ, παρόν και δίνουμε ελπίδα και μπράβο, χαμόγελο. Μπράβο, σε Κώστα. Όλους που μας παρακολουθούν και σε όλους τους ανθρώπους. Γιώργο, αποτυχίο μας είπες. Έτσι, έτσι. Ομοιότητες στα δύο νησιά έχεις εντοπίσει? Είμαστε πολύ καλοί άνθρωποι. Να το. Και οι δύο. Το βασικό, το βασικό. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ, με υγεία, με το καλό να τα ξαναπούμε την επόμενη φορά χωρίς μάσκες για να δούμε και το χαμόγελό σας. Αυτό είναι το βασικό. Αν και τα μάτια σας μαρτυρούν τι άνθρωποι είστε, βέβαια, και το χαρακτήρα σας. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Και θα σας πω και μια ματινάδα. Βέβαια, πάμε να κλείσουμε ματινάδα. Όσα λουλούδια ανθίζουν στην Κρήτη, τόσες χιλιάδες ευχές σας εύχομαι εγώ και Γιώργος. Σωστά. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, να είστε καλά. Γεια σας, γεια σας. Από τα βροχερά και όμορφα Χανιά. Βέβαια, βέβαια, να είστε καλά. Βροχερά, η Δυτική Κρήτη έχει επηρεαστεί. Δεν έκανε μια καταληξία, αλήθεια είναι. Δεν πειράζει, στη ματινάδα, αλλά είπαμε, τι είπαμε, η σκέψη, η καρδιά, η υλοποίηση, η έμπνευση ήρθε μέσα από το χορό. Σωστά. Σε αυτή την περίπτωση. Λοιπόν,